Στα 600 άτομα ξεκινάω. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό να μπουν κι άλλοι για να μάθουμε τι παίζει εδώ πέρα, γιατί λείπει γάτα και χορεύουν τα ποντικάκια. Πρέπει να πάει 700 χίλιους. Περίμενε. Να βάλουμε κάποια πράγματα στις θέσεις του σήμερα. Τα παγαλάκια θα τα πούμε τώρα ένα-ένα. Λακισμά. Εδώ ετοιμάζω τη νέα μας δουλειά. Μέχρι να σας πω τι θέλω, εδώ στήσαμε ένα πρόχειρο στούντιο σαν κολόσπιτο και ετοιμάζουμε να κάνουμε μια δουλειά, okay. Λοιπόν, χθες είπαμε κάποια πράγματα, κάναμε χιούμορ για ένα βίντεο κλιπ το οποίο λέγεται Βουντού και με τον, πώς τον λένε, το Hawk, μου στείλε και μήνυμα και μου λέει και γέλασε κιόλας. Γιατί ήταν, ξέρεις, φάση ένα αστείο το οποίο, ξέρεις, άμα κάνεις βουντού, σφάξε ένα κόκρα, ρε. Μπρο, μου βάζεις, ξέρω εγώ, 30 χιλιάρικα δεν βάλανε, εντάξει, έτσι το είπα. Καμιά 8 χιλιάρικα βάλανε, 9, 10, ξέρω εγώ, κάπου εκεί είναι τα μάτα. Λοιπόν, βγάλανε χολή σήμερα άνθρωποι τους οποίους τους μεγάλωσα, τους βρήκα στο δρόμο, τους πήρα και τους έκανα και αντί να λένε ευχαριστώ, γιατί θα ήταν PR σε κάνα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη εκεί πέρα, ή δεν ξέρω που σκατά θα ήταν, κάνουν και βγάζουν χολή. Αυτός ο άνθρωπος, αν δεν υπήρχα εγώ, δεν ξέρω αν θα ήταν καν ράπερ. Εντάξει, γι' αυτό να το βάλω στο μυαλό του καλά ο τύπος. Δεν έχω κανένα μπιφ με αυτόν. Δεν ασχολούμαι καθόλου να ξέρει με αυτόν. Αν είπα κάτι παραπάνω χθες, ήταν γιατί κάθε μέρα αυτός βγαίνει σε story και κράζει πονηρά. Είναι πολύ πονηρός, κράζει συνέχεια. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για κανέναν και συνέχεια μιλούσανε, μιλάγανε. Θα πούμε, θες να πω για την Capital. Την Capital την έκανα εγώ, αδερφέ, μόνος μου. Μέχρι και το λογότυπο, μέχρι και το όνομα, μέχρι και πώς τους βρήκα όλους. Το Light τον βρήκα. Τον Εφτάψυχο τον βρήκα. Το 3D τον βρήκα. Το Skype τον βρήκα. Όλους αυτούς τους βρήκα και κάναμε ένα team. Ένα crew, ένα που λεγόταν Capital. Ωραία, να μαθαίνετε λίγο. Αυτά τα άτομα μετά το κάναμε το 11. Αυτά τα άτομα πήγανε κρυφά από μένα, χωρίς να με ρωτήσουν καν, πήγανε στην Panic και υπογράψανε την Capital, τη δικιά μου εταιρεία, με χαρτί, το κάναν μόνοι τους και πήγανε στην Panic και υπογράψανε μόνοι τους, δώσαν τα δικαιώματα της Capital της δικιάς μου, τη δώσαν στην Panic. Κατάλαβες? Αυτοί οι άνθρωποι που τους κάνετε και θεούς, που τους κάνετε και δεν ξέρω πώς σκατά, πώς τους βλέπετε, είναι φλόροι, τεράστιοι να ξέρετε, είναι μπινέδες, κάνουν πίσω από την πλάτη πράγματα. Εμένα με κοροϊδέψανε και δεν το λέω με καημό και καλά και καημένος και τέτοια. Εμένα η κοροϊδία δεν μ' αρέσει. Με βγάλανε ψεύτη, με βγάλανε 1002 και όλα ένα-ένα θα αποκαλύπτονται. Σιγά σιγά έρχεται το άλμπουμ. Δεν είναι θέμα να πάρω δόξα και αυτά. 20 χρόνια δουλεύω. Στα αρχίδια μου τους γράφω. Εγώ με ζητάνει, σας έφερα ήχο. Με trap πάλι, με Capital σας έφερα ήχο και τώρα βρίσκω τα πιτσιρίκια τα καινούργια και πάλι βρίσκω ήχο. Καταλάβατε? Αυτή την πουστιά που μου κάνουν εμένα να πάνε στην Panic και να υπογράψουν συμβόλαιο χωρίς εμένα, δεν γίνανε τους τις χώρες, αδερφέ. Εντάξει, ό,τι και να μου λένε, ό,τι και να λένε, να ξέρετε, είναι πούστιδες, είναι κρυφόπουστες, κάνουν πίσω από την πλάτη δουλειές και το παίζουν και στα κλιπ τους άντρες, να ξέρεις. Τα παίζουν άντρες αυτοί οι άνθρωποι, οι τυποτένοι, που κοροϊδεύουν όλο τον κόσμο, να ξέρετε. Και δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συγγνώμη μόνο θα πω στον Bossigan, που ήταν από το Instagram το όλο αυτό. Οκ. Okay. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Θα μιλήσει η δουλειά μου. Περνά μια δύσκολη φάση στη ζωή μου. Θα την ξεπεράσω. Ευχαριστώ για τα καλά και για τα κακά λόγια. Δεν θα ασχοληθώ ξανά με αυτούς, αλλά να ξέρετε ότι άμα πουλάει ένας άνθρωπος τον αδερφό του, δεν είναι αδερφός, δεν είναι καν άνθρωπος. Το θυμάστε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, να είστε όλοι καλά. Φιλιά.